Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου, τόσο Ελλήνων όσο και ξένων τουριστών, για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ήδη οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν φτάσει το 97%, μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως βρεθούν και στο 100% της πληρότητας. Στην Καβάλα υπάρχουν ελάχιστα δωμάτια, ενώ ορισμένα σχεδόν ξενοδοχεία έχουν γεμίσει. Παρά την κρίση, ο κόσμος πρόκειται να έρθει το τελευταίο διήμερο της απόκριας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να δει από κοντά τις κατατόπους παρελάσεις. Οι κρατήσεις είναι στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια, τονίζει μεταξύ άλλων ο διευθυντής του Aerotel Galaxy Γιώργος Κλήρης. Θα ήθελα να πω ότι και αυτό το τριήμερο, όπως και κάθε χρόνο, οι απόκριες έχουμε ένα σημαντικό ρεύμα εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα από τα γειτονικά κράτη. Φέτος υπάρχει μια ένταση όσον αφορά την τουρκική πελατεία, δηλαδή σε σχέση με τις άλλες χρονιές στην περίοδο των αποκριών έχουμε μεγάλη προσέλευση από Τουρκία και φυσικά και από ελληνική πελατεία. Ποσοστό πληρότητας αγγίζει το 100%, θεωρώ και σε όλη την πόλη, στην περιοχή μας, εν ώψη εκδρομών στην Ξάνθη και στη γύρω περιοχή. Αν μας βοηθήσουν και καιρικές συνθήκες, θεωρώ ότι η πληρότητα θα είναι πολύ υψηλή σε όλη την πόλη. Οι Έλληνες επισκέπτες και οι Τούρκοι επισκέπτες θεωρώ ότι είναι καταναλωτικοί όσον αφορά το τριήμερο αυτό, που θεωρώ ότι θα βοηθήσουν όλους τους επαγγελματίες της πόλης. Πάντως, για ακόμα μια χρονιά το ενδιαφέρον των επισκεπτών του καρναβαλιού γύρω από τις κρατήσεις στα δωμάτια εστιάζεται στο τελευταίο τριήμερο της κορύφωσης της μεγάλης αυτής γιορτής. Η κίνηση θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητική. Έχει και Έλληνες. Λίγους βέβαια, αλλά είναι ενθαρρυντικό. Έχει και αρκετούς Βαλκάνιους. Η ατραξιόν της περίοδου είναι το καρναβάλι της Ξάνθης, αλλά όχι μόνο στην Ξάνθη, και σε άλλες πόλεις. Υπάρχουν events τα οποία θα προσελκύσουν τον κόσμο και θα δώσουν χρώμα σε αυτό το τριήμερο. Είναι θετικό. Κάτι το ιδιαίτερο στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας και νομίζω ότι θα φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Η πληρότητα σε τι επίπεδα φτάνει? Κοιτάξτε, αναγκαστήκαν οι συνάδελφοι και ρίξανε τις τιμές προκειμένου να ανεβάσουν τις πληρότητες. Σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι δύσκολα, γίνανε ειδικά εκπτωτικά πακέτα για να πλησιάσουμε πληρότητες στο 85-90%. Ακόμα και την τελευταία στιγμή υπάρχουν κάποια δωμάτια. Και φυσικά, ξαναδείτε τον καρναβάλι, πιστεύω ότι προσελκύει κόσμο από όλη την Ελλάδα, είναι από τα πιο γνωστά καρναβάλια. Ναι. Και ήθελα φυσικά και το ρόλο του πειρατή να ξεκινήσει αυτή την παρέλαση των καρναβαλιστών και φυσικά να ξεσηκώσει τον κόσμο. Ναι, σίγουρα αυτό είναι ο σκοπός μας. Μετά από 52 χρόνια θα υπάρχει πλέον και βασιλιάς του καρναβαλιού. Υπήρχε ο Θρακιώτης βασιλιάς του καρναβαλιού, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά με πρωταγωνιστή εμένα. Από εκεί και πέρα θα είμαι ο βασιλιάς της φιλοξενίας, της διασκέδασης, της φωτογραφίας για όλο τον κόσμο, για όλους τους τουρίστες και γενικά είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια που πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει και θα το νιώσει πολύ έντονα.